Έτσι είναι, ακριβώς βρισκόμαστε εδώ σε καταστάσεις. Ολοκληρώθηκε εδώ η περιήγηση της διοίκησης του ΟΑΣΤ. Mm-hmm. Μάλιστα, αυτό που μου έκαναν να σα πω, βρίσκονται καταρχήν αυτή τη στιγμή να πούμε 8 λεωφορεία τα οποία επισκευάζονται. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα μικρό παράθυρο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Να πούμε καταρχήν ότι ο ΟΑΣΤ έχει δικά του συνεργεία, αλλά δεν φτάνουν για να τελειώσουν και να ολοκληρωθούν οι βλάβες και να αντιμετωπίσουν όλα όσα συμβαίνουν στα λεωφορεία. Μάλιστα, ο κύριος Παπάς που έχω μαζί μου, μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε, είναι ο πρόεδρος φυσικά του ΟΑΣΤ, ο κύριος Τέλης Παπάς. Ότι είναι σοκαρισμένος από την κατάσταση που έχει δει ότι βρίσκεται γενικά ο στόλος του ΟΑΣΤ. Ότι φτιάχνουμε, μας είπε, μία βλάβη, μετά από λίγο έχουμε αντιμετωπίσουμε μία άλλη. Ενώ τα λεωφορεία, κύριε Παπά, είχαν πόσα, 3-5 χρόνια να κάνουν συντηρήσεις και τακτικές συντηρήσεις. Έχω εξηγήσει κατ' επανάληψη ότι θεμελιώδες ζήτημα για την διατήρηση σε λειτουργία του στόλου είναι η προληπτική συντήρηση. Είναι αυτό που λέμε η συντήρηση του κάθε αυτοκίνητου και του δικού μας του γιοταχή, το οποίο μετά από κάποια χιλιόμετρα, 10, 15, 20, πρέπει να το συντηρήσουμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτά τα 15 χιλιόμετρα, τα 20, για τα λεωφορεία είναι ιστορία ενός 1,5 μηνός, που σημαίνει εμείς κάθε 1,5 μήνα είμαστε υποχρεωμένοι για να δίνουμε χρόνο ζωής στα λεωφορεία να τα συντηρούμε. Όταν λοιπόν τα λεωφορεία έχανε από 3 έως 5 χρόνια να συντηρηθούν, οι ζημιές συσσωρεύονται. Οι ζημιές συσσωρεύονται και δεν μπορείς να προλάβεις τις ζημιές. Αυτό έχουμε πάθει και εμείς στο ΟΑΣΤ. Βγάζουμε τα λεωφορεία τη μία επισκευάζομενα από κάποιες ζημιές και μετά από 1-2 μέρες ξανάρχονται με άλλες ζημιές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι όλος ο στόλος έξω, έτσι. Προσπαθούμε να προλάβουμε το χρόνο που χάσαμε. Αυτό στην ουσία προσπαθούμε να κάνουμε. Όπως είδατε τα λεωφορεία, είναι αυτό που λέω σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές ευκαιρίες μάλλον. Έχουν πρόωρη γύρανση, γιατί ένα λεωφορείο 13-14 ετών δεν είναι παλιό λεωφορείο. Αλλά όταν το αφήσεις και δεν το συντηρήσεις, κύριε Παπά, η πρόορη γύρανση βέβαια των οχημάτων επέρχεται και από την πολυχρησία. Γιατί όταν έχεις δύο λεωφορεία για να εξυπηρετείς τις ανάγκες μιας ολόκληρης περιοχής, η συχνή χρήση και η επιβάρυνση, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 4 ή 5, προκαλεί την πρόορη γύρανση. Είναι απόλυτα λογικό. Και δυστυχώς αποδεικνύεται στα δρομολόγια. Δεν ξέρω ποιες αναλύσεις κάνετε εσείς. Εγώ δεν κάνω επιστημονική ανάλυση, την κοινή λογική χρησιμοποιώ. Ακούστε λοιπόν την κοινή λογική, αυτή που σας είπα εγώ όμως. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Η κοινή λογική είναι ότι πρέπει να έχει προληπτική συντήρηση, με καταλάβατε. Προφανώς στο λεωφορείο δεν ταλαιπωρεί τόσο το γιοταχή μας. Στο λεωφορείο αναβαίνει όλος ο κόσμος. Και βεβαίως όλος ο κόσμος δεν αναβαίνει σαν να είναι κυριλέ, αναβαίνει το δικό του τρόπο καθένας. Κύριε Παπά, δεν διαφώνησα μαζί σας. Απλά εμέσως πλην σαφώς είπα ότι μέχρι τώρα υπήρχαν περιορισμένα οχήματα στο στόλο που αναγκάζονταν να κάνουν 100 φορές το ίδιο δρομολόγιο. Αυτό είπα. Με ακούτε. Βεβαίως. Ακούστε και εμένα όμως όταν μιλάω. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε. Ναι. Μα δεν είναι όμως αλήθεια αυτό που λέτε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Εντάξει, άμα λέω ψέματα, διορθώστε. Καταλάβατε. Άρα πρέπει να ακούτε λοιπόν. Καλό είναι οι δημοσιογράφοι να ερευνούν, αλλά να έχουν γνώμη μετά από έρευνα. Δεν γίνεται να έχουν γνώμη πριν από την έρευνα. Πείτε μας λοιπόν, ναι κύριε Παπά, σας ακούμε. Είμαστε όλοι αυτιά. Αυτό προσπαθώ λοιπόν να σας δώσω να καταλάβω. Μα σας το εξήγησα. Και εσείς σας δίνω μια εξήγηση και είναι μια άλλη εξήγηση. Δεν είναι έτσι όμως. Τι να κάνουμε. Ωραία, τώρα να μιλήσουμε λίγο κύριε Παπά. Βγάλουμε στο λόγο. Μπορείτε λίγο να κύριε Παπά, συγγνώμη λίγο έτσι. Κύριε Παπά, συγγνώμη τώρα, γιατί το πήρατε προσωπικά. Αυτό που είπα, ο υπαιγνιγμός που είπα δεν αφορούσε εσάς πρώτα απ' όλα. Αφορούσε την παθογένεια του ΟΑΣ εδώ και 20 χρόνια. Τι σημασία έχει. Προσπαθείτε να μου επιτεθείτε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι να μιλάνε. Χωρίς ουσιαστικά να υπήρχε και πρόθεση. Να ακούνε οι δημοσιογράφοι πρέπει. Ακούστε κύριε Παπά, οι δημοσιογράφοι ακούνε και εμείς εδώ ακούμε περισσότερα από όλους. Οι δημοσιογράφοι κάνουν έρευνα. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, επιτρέψτε μου να κάνω εγώ τις ερωτήσεις που θέλω και εσείς να δίνετε τις απαντήσεις που επίσης θέλετε. Να μην αλλάξουμε τους ρόλους απλά. Εξήγηση δώσατε. Ωραία, μια χαρά.
Ναι, επαναλαμβάνω, δεν κάνετε ερώτηση, εξήγηση δώσατε. Στην ερώτηση που κάνετε σας απάντησα και δώσατε άλλη εξήγηση εσείς. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ωραία κύριε Παπά. Ας συνεχίσουμε. Πες τώρα κύριε Παπά, επειδή χρησιμοποιούμε όλη λεωφορεία, ναι, γνωρίζουμε όλη λίγο πολιτική κατάσταση. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή που θα γίνει συνεργασία με την ΕΛΒΟ για τους συγκεκριμένους λόγους. Όλοι μας, επειδή είμαστε χρήστες λεωφορείων, ξέρουμε πολύ καλά τώρα τι γίνεται. Αντί να ασχοληθούμε με αυτό που είναι το κορυφαίο. Να ρωτήσουμε λίγο τώρα πρακτικά. Πόσα λεωφορεία σε πρώτη φάση θα βγουν στους δρόμους επιπλέον από αυτά που βρίσκονται στο αμάξι του στάθμου. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Παπάρισσα. Λοιπόν, ναι, ας τον ακούσουμε. Ακούστε με λοιπόν, ακούστε με, ακούστε με. Σας παρακαλώ λοιπόν τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, το ζήτημα δεν είναι το πόσα λεωφορεία. Το ζήτημα είναι αν σε αυτή τη στιγμή ανοίγουμε ένα παράθυρο το οποίο δίνει δυνατότητες όχι μόνο για να επισκευάσουμε τα δικά μας λεωφορεία, αλλά δίνει δυνατότητες να βάλουμε μια πολύ σημαντική βιομηχανία της χώρας σε λειτουργία. Έχει συμβολισμό αυτή η κίνηση. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτό. Και το επικροτήσαμε κιόλας. Ακούστε με, μα εγώ δεν ακούω τι λέτε εσείς. Δεν ακούω τι λέτε εσείς. Δεν τα άκουσα. Δεν ήμουν συνδεδεμένος με την εκπομπή σας. Αυτή λοιπόν, αυτό το νόημα έχει η δική μας κίνηση. Πολλαπλώς, καταρχήν να εξυπηρετηθούμε εμείς ως οργανισμός, αλλά και κατά δεύτερον να δώσουμε ένα σήμα. Γιατί εδώ δεν ήρθα να δω μόνο τις εγκαταστάσεις, είδα και τους συνδικαλιστές. Και μου εκφράζαν τη δική τους αγωνία. Και τι θα γίνει παιδιά, εδώ έχουμε στόματα, έχουμε οικογένειες. Ωραία, αυτό δεκτό και κατανοητό από όλους. Το έχουμε καταλάβει όλο αυτό. Μόνο να φτιάξουμε τα λεωφορεία. Εσείς όμως εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει και εσείς ο ίδιος, πέρα από αυτό που το κατανοούμε και φυσικά και το συμβολισμό του και είναι πολύ σημαντικό, είχατε πει και εδώ στην εκπομπή μας σε συνέντευξη που είχαμε μαζί, ότι είναι αρκετά αυτά τα λεωφορεία που είναι παροπλισμένα στην ουσία στα αμαξοστάσια. Σε πρώτη φάση, τι σκοπό έχετε, πώς θα βγουν έτσι στους δρόμους για τα ανταλλακτικά και όλα αυτά που δεν είναι τα χρήματα. Γιατί από ακόμη χρημάτων και 5 να βγουν στους δρόμους και 10 είναι ένα όφελος για όλους εμάς που περιμένουμε στις στάσεις σε ώρες αναμονής και περιμένουμε και περιμένουμε. Να μιλήσω εγώ. Να είναι επιστροφή λοιπόν, που σας ταλαιπωρεί λίγο, πείτε μου. Η κίνηση μας αυτή, όχι, όχι, δεν ξέρω αν είναι επιστροφή ή όχι. Δεν θέλω τώρα να το σχολιάσω, δεν πειράζει. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να διευρύνουμε το στόλο που βρίσκεται σε ετοιμότητα. Αυτό που έχουμε πει και δημόσια είναι ότι προσπαθούμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να έχουμε σε ετοιμότητα άλλα 50 περίπου λεωφορεία σε σχέση με αυτά που σήμερα έχουμε, τα οποία προσεγγίζουν τα 400, 395, 398 κτλ. Αυτό είναι μια επαρκής ως ένα βαθμό κίνηση, αυτό συνδυασμένο με μια αναμόρφωση δρομολογίων έτσι ώστε να εξοικονομηθούν δραστηριότητες, γιατί θα σας πω το εξής. Εγώ κάθισα στη μέρα που είχε τη μεγαλύτερη κίνηση στην πόλη, την πρωτοχρονιά που γινόταν ο χαμός στην πόλη και τα λεωφορεία κινιόντουσαν. Κάθισα λοιπόν στο πιο σημαντικό μέρος της πόλης που είναι η Αριστοτέλους και είδα στα 10 λεωφορεία που περνούσαν, τα 3 ήταν τίγκα και τα 7 ήταν μισοάδια, μισογεμάτα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να αυξήσουμε την πληρότητα, έτσι ώστε να ελαφρύνουμε και το κέντρο. Ακούστε με τώρα όμως. Να ελαφρύνουμε και το κέντρο, γιατί και η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη και αυτή δυσκολεύει τα πράγματα. Και η κατάληψη των ελεύθερων δρόμων και αυτή δυσκολεύει την κίνηση. Και κυρίως να συνεννοηθούμε όλοι μαζί οι παράγοντες της πόλης, που είναι οι Δήμοι, και όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο ΟΑΣΤΗ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι υπόλοιποι Δήμοι, για ένα συνολικότερο σχέδιο το οποίο θα εξυπηρετεί όλους μας. Έτσι ώστε με τις δυνατότητες που έχουμε να παράξουμε το καλύτερο δυνατό έργο. Σε αυτά τα 50 λεωφορεία, τα καινούργια στο τρίμηνο που είπατε θα δοθούν, προτεραιότητα θα δοθεί σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια. Γιατί τώρα αυτό το παράδειγμα που είπατε για την πρωτοχρονιά, εντάξει, ήταν ένα παράδειγμα, ένα τυχαίο δείγμα. Υπάρχει και κάποιος άλλος που μπορεί να μένει στη Σταυρούπολη, στην Ηλιούπολη και να δεν πει ότι τυχαίο δείγμα περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους από την δεν πάνω μεριά. Πάνω από την Ερμού μπορεί να περιμένει και 30 λεπτά. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Τυχαίο δεν βρεθήκατε την πρωτοχρονιά και ήσασταν εκεί και κάνατε αυτή την παρατήρηση. Μα πρέπει να μιλάτε λιγότερο, το έχετε καταλάβει ότι πρέπει να μιλάτε λιγότερο. Δεν γίνεται έτσι να κάνουμε συνεντεύξεις. Δεν γίνεται. Κύριε Παπά, ρωτήσαμε κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη, κύριε Παπά, νομίζω λίγο έχουμε μπερδέψει τους ρόλους εδώ πέρα, έτσι. Μπορείτε να έρθετε στο στούντιο να μιλήσετε με άνεση όσο θέλετε. Δεν ξέρω τι έχετε μπερδέψει. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς και να μην μιλάμε εμείς. Δεν πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Είστε εριστικός, για ποιο λόγο είστε εριστικός? Και κοιτάτε με μία ερώτηση και κάνετε από την αρχή της σύνδεσης μαζί μας. Δεν είμαι εριστικός. Σας παρακάλεσα να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας και εσείς αρχίζετε να κάνετε ερμηνείες. Καλά κάνετε βεβαίως. Αλλά πρέπει να σε βρίσκουμε.
Μιλήστε, πείτε τι θέλετε να πείτε, σας ακούμε. Ρωτήσαμε για τα δρομολόγια, αν θα αποκτήσει προτεραιότητα σε κάποια δρομολόγια σε αυτά τα 50 λεωφορεία. Ολοκληρώστε, κύριε Παπά, ολοκληρώστε, κύριε Παπά. Σας εξήγησα. Σας εξήγησα λοιπόν, εξήγησα και προηγουμένως την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ότι εδώ κάνουμε ένα επανασχεδιασμός. Επανασχεδιασμό. Και ο επανασχεδιασμός αφορά τους πάντες. Δεν φορά μονάχα ένα δήμο ή δύο δήμους, αλλά μόνο αν δεν συνοηθούμε μεταξύ μας. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Η έννοια των προτεραιοτήτων είναι προφανές σε ώρες αιχμής, όπου μεταφέρονται οι εργαζόμενοι, σε ιδιαίτερες περιοχές, που επίσης έχει πολύ σημαντική σημασία, είναι νοσοκομεία, είναι σχολεία κτλ. Yeah. Δεν είναι μόνο ένας δήμος, είναι όλοι οι δήμοι της περιοχής. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά θα έρθετε στο στούντιο. Για συνολικό σχέδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά θα έρθετε στο στούντιο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση πρώτον χωρίς καθυστέρηση ήχου. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει καθυστέρηση ήχου. Και δεύτερον, σε μια συζήτηση που θα μας επιτρέπετε τουλάχιστον να ρωτάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, κοιτάξτε, δείτε. Όχι, όχι, μισό λεπτό και να μην προσβάλλετε. Ακούστε, εγώ σας επιτρέπω να ρωτάτε, αλλά πρέπει και εσείς να ξέρετε απλά ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να ερευνούν σε βάθος. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να ερευνούν σε βάθος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε... Αλλιώς θα πήξουμε από fake news. Ωραία, σας ευχαριστούμε που μας κάνετε μαθήματα δημοσιογραφικής οντολογίας. Δεν κατάλαβα. Σε δύο μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονία Strikes. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και επειδή είστε μέλη της Ένωσης Συντακτών και εγώ είμαι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, λοιπόν. Ναι. Ο καθής με τη στάση του, λοιπόν. Να είστε καλά. Τέλος πάντων, τώρα ήταν λίγο